δόμηση, η εκτός σχεδίου δόμηση μετά από την κατάργησή της και ιδιαίτερα κατά παρέκκληση άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα τόσο στα οικόπεδα που είναι μικρότερα των 4 στρεμμάτων, όπου δόθηκε η δυνατότητα μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου να καταθέσουν αίτημα για όρους δόμησης ή για προέγκριση οικοδομικής άδειας, κατατέθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός ολόκληρη τη χώρα, που ξεπερνάει τις 12-13.000 αιτήσεις. Από τη μία, η υποστελέχωση των υπηρεσιών δόμησης, αλλά και ο μεγάλος αριθμός ο οποίος κατατέθηκε, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλες αυτές οι αιτήσεις να διεκπεραιωθούν. Οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε είναι ότι μέχρι σήμερα μόλις το 10% έχουν ολοκληρωθεί. Άρα, εμείς ζητήσαμε ως τεχνικό επιμελητήριο και μάλιστα στην τελευταία σύσκεψη των Προέδρων, όπου έχουμε ήδη συντάξει αυτή την νομοθετική ρύθμιση και με χαρά ακούσαμε πρόσφατα από τη Βουλή τον κύριο Ταγαρά, τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ότι θα προχωρήσει σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση, ώστε να δοθεί τουλάχιστον για αυτά τα οικόπεδα ή για αυτές τις αιτήσεις μία παράταση, ώστε να μπορέσουν οι υπηρεσίες δόμησης, γιατί δεν είναι σε καμία περίπτωση ευθύνη των πολιτών, να μπορέσουν να εκδοθούν αυτές οι οικοδομικές άδειες. Από την άλλη, όσον αφορά τα κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα, δηλαδή τα αυτά άνω των 4 στρεμμάτων, έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση μετά την απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας για μια ανάκληση οικοδομικής άδειας στην Πάτμο, όπου δεν είχε πρόσωπο σε χαρακτηρισμένη οδό, όπως έλεγε ο νόμος του 2003, αλλά και ο νόμος του 1985 για τα οικόπεδα που είχαν δημιουργηθεί πριν το 2003. Εμείς μέχρι σήμερα, από τους νόμους του 2023 για την εκτός σχεδίου δόμησης μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε ότι μπορούσε να εκδοθεί στα κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα άνω των 4 στρεμμάτων, οικοδομική άδεια, αρκεί να είχε πρόσωπο σε κάποια οδό, να είχε πρόσβαση, ακόμη και σε δουλεία διάβασης. Άρα, όλο αυτό ανατράπηκε μετά την απόφαση του Βουλής Πυροκρατίας, άρα απαιτείται εκ νέου μια νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα άρει αυτή την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί αυτή τη ειδών. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι ότι κάποιος εκ των Προέδρων στην πρόσφατη σύσκεψη σε μια ειδών, στην ειδών Θάσου, ας πούμε, δεν εκδίδονται οικοδομικές άδειες στα κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα λόγω της απόφασης του Βουλίου της Επικρατείας, ενώ εκδίδονται προεγκρίσεις ή οικοδομικές άδειες στα κατά παρέκκληση άρτια και οικοδομήσιμα. Νομίζω ότι η κυβερνητική επιλογή του ξαφνικού θανάτου της εκτός σχεδίου δόμησης, την οποία το τεχνικό επιμελητήριο προφανώς επικροτεί, αλλά είχαμε ζητήσει και τότε με παρέμβασή μας κοινή όλων των Προέδρων και ιδιαίτερα των ιστορικών περιοχών όπου υπάρχουν κατακαιρματισμένες ιδιοκτησίες, όχι στον ξαφνικό θάνατο αυτών των περιοχών, αυτών των οικοπαίδων σε όλη τη χώρα, αλλά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σταδιακά στην εξαγγελία της κυβέρνησης, η οποία αφορά τόσο στο χαρακτηρισμό των οδών, όπου είναι σε διαγωνιστική διαδικασία από το τεχνικό επιμελητήριο, όσο και στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που θα υποκαθιστούσαν την εκτός σχεδίου δόμηση. Άρα, νομίζω ότι ήρθαμε. Έρχεται πλέον εκ των υστέρων η κυβέρνηση να διορθώσει κάποια πράγματα και ευελπιστούμε ότι οι δηλώσεις του κ. Ταγαρά πρόσφατα στη Βουλή πριν από μερικές μέρες θα μπορέσουν να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, όπως σύμφωνα με την εξαγγελία του μέσα στο φθινόπωρο, να έχουμε αυτές τις δύο νομοθετικές ρύθμισεις που θα άρουν την αδικία αυτή τη στιγμή αλλά την αναστάτωση στην κτηματαγορά τόσο σε μικρότερους επενδυτές όσο και σε μεγαλύτερους επενδυτές. Ανώς, όταν θα έχουμε ολοκληρωμένα τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, και φυσικά ταυτόχρονα με τον χαρακτηρισμό των οδών σε ολόκληρη τη χώρα, θα αλλάξει τα δεδομένα, τα ηχιστικά σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή θα έχουμε πλέον περιοχές όπου θα έχουμε οργανωμένη δόμηση, θα γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, θα έχουμε συντελεστές δόμησης, οι οποίοι θα υπερβαίνουν αυτούς που είναι πολύ χαμηλοί σήμερα στην εκτός σχεδίου δόμηση. Άρα θα αλλάξει και το περιβάλλον και φυσικά θα βελτιωθεί και το αποτύπωμα το οικιστικό, αλλά και θα υπάρχει μια βελτίωση στην ποιότητα των πολιτών και στην ποιότητα της δόμησης. Άρα κάτι το οποίο ήταν απέτηση χρόνιο του τεχνικού επιμελητηρίου, γιατί ομολογώ ότι ήταν μια εφεύρεση
ελληνική ή εκτός σχεδίου δόμηση έτσι όπως είχε διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, δεν ισχύει πουθενά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν οργανωμένες οικιστικές δομές και αυτό νομίζω ότι σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή και καλώς σχεδιάζεται από την κυβέρνηση. Απλά επαναλαμβάνω ότι ο ξαφνικός θάνατος είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Εμείς είχαμε ζητήσει όπου ολοκληρώνονται τα τοπικά πολεοδομικά να καταργείται σταδιακά η εκτός σχεδίου δόμηση. Νομίζω ότι αυτό θα υπήρχε μια ομαλοποίηση στην όλη διαδικασία και θα δημιουργούσε την αναστάτωση που έχουμε σήμερα και φυσικά αυτή τη στιγμή την αναγκαστική νομοθετική ρύθμιση την οποία πρέπει να προβεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.